Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά? Ποιος είπε πως δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά? Η πρώτη διεθνής ραδιοφωνική διαδικτυακή συνάντηση σε πολύ λίγα λεπτά για το παιδικό και εφηβικό θέατρο ξεκινά. Και η αρχή γίνεται με το παιδικό και junior τμήμα του Θεατρικού Εικαστικού Καλλιτεχνικού Κέντρου. Συγκεκριμένα την ιστορία που θα ακούσουμε θα μας την ερμηνεύσει η παιδική και εφηβική ομάδα των νεοφερμένων μαθητών του κέντρου. Βλέπαν προ-πανδημίας αυτό το θεατρικό έργο για να παιχτεί πάνω σε μια θεατρική σκηνή. Αφού δεν παρουσιάστηκε στη σκηνή, θα το ακούσουμε στο ραδιόφωνο. Στη σημερινή μας εκπομπή θα παρακολουθήσουμε και πάλι θέατρο και θα ακούσουμε ακόμα δύο υπέροχες και πολύ διαφορετικές θεατρικές παραστάσεις που ετοίμασαν παιδιά σε μια προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν δημιουργικά και καλλιτεχνικά τον χρόνο που ήμασταν περιορισμένοι στα σπίτια μας τους περασμένους μήνες από το Learning Attitude Arts and Education Center στην Πάφο. Παιδιά και έφηβοι ερμηνεύουν ρόλους μπροστά από ένα μικρόφωνο. Μια σύμπραξη του Δημιουργικού Κέντρου Δράματος και Τεχνών, της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούνης και Βικτωρίας, του Θεατρικού Εικαστικού Καλλιτεχνικού Κέντρου το Όπουλο στην Θεσσαλονίκη και του Ιδρύματος Motivation in Arts στην Πάφο. Και ραδιοφωνική συνεργασία του Ελληνικού Προγράμματος της Ραδιοφωνίας SBS, του ραδιοσταθμού της ΕΡΤ 3 στην Ελλάδα και του πρώτου προγράμματος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου. Να ευχαριστήσουμε και τους καλεσμένους μας που έχουμε σήμερα μαζί μας, που θα προχωρήσει και θα γίνουν ακόμα πολλά, ότι είναι μονάχα η αρχή. Μας ακούτε? Hello! Εκπέμπουμε από Αυστραλία. Θα σας παίξουμε θέατρο μέσα από το ραδιόφωνο. Συντονιστείτε. Καταρχάς να καλημερίσω και εγώ όλους σας στην Ελλάδα και στην Κύπρο και καλησπέρα στην Αυστραλία λόγω της διαφοράς της ώρας που έχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ έτσι μέρος αυτής της παρέας. Με τον Κούκουλο έχω μια πολύ παλιά και καλή σχέση και συγκινητική. Θέλω να πω δύο λόγια για τη δύναμη της εικόνας αρχικά που μέσα από την κακή αυτή συγκυρία της έλευσης του κοροναϊού, δημιουργήθηκε η ανάγκη να κάνουμε πράγματα και με άλλους τρόπους. Το θέατρο ξέρουν όλοι ότι είναι μια ζωντανή τέχνη, παραστατική, που πρέπει να βλέπουμε, να ακούμε και να είμαστε σε ζωντανή επαφή με την ενέργεια όλου αυτού του πράγματος. Λέει μια στη λαϊκή θυμοσοφία, λένε παινία τέχνας κατεργάζεται, η φτώχεια δηλαδή κάποιων πραγμάτων, η έλλειψη κάποιων πραγμάτων μας κάνει να γινόμαστε πιο δημιουργικοί και να βρίσκουμε καινούργιους τρόπους για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν μια βιντεοσκοπημένη παράσταση που θα περιείχε όλα τα στοιχεία. Βλέπουμε όμως ότι μέσα σε όλη αυτή την τεχνολογικό καταιγισμό η εικόνα έχει αρχίσει να γίνεται τόσο επιβλητικά δυνατή επάνω μας που έχουμε αρχίσει να ψηφούμε τις υπόλοιπες αισθήσεις μας και να μειώνουμε, να γινόμαστε παθητικοί ως προς το φαντασιακό μας κομμάτι. Η τέχνη του θεάτρου του ραδιοφώνου είχε ανθίσει παλιότερα και υπήρχε κυρίως στη Γερμανία, είχαν κάνει έτσι πάρα πολλά θεατρικά έργα, ραδιοφωνικά και σε όλο τον κόσμο. Φυσικά και στην Ελλάδα υπήρχε το θέατρο στο ραδιόφωνο με διάφορες παραστάσεις ηχογραφημένες, οι οποίες σκηνοθετούνται ειδικά διότι όταν δεν έχουμε την εικόνα που γινόμαστε παθητικοί δέκτες μιας ολότητας, ας το πούμε, μαζί με τον λόγο, πρέπει να δημιουργήσουμε με τη φαντασία μας οι θεατές και με την εκφραστικότητα του λόγου και του ήχου τους οι ηθοποιοί, δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους από ότι αυτούς που υπάρχουν στο ζωντανό ή στο βιντεοσκοπημένο θέατρο. Έτσι λοιπόν πρέπει να καλύψουμε το κενό της εικόνας με τη χρήση του λόγου και τους χρωματισμούς τους διαφορετικούς της φωνής μας. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε τα αισθήματα και τα συναισθήματα
με τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσουμε. Αλλιώς θα μιλούσαμε λοιπόν σε μια σκηνή θεατρική στην οποία έχουμε έναν άνθρωπο απέναντι στον άλλον που του λέει καλημέρα, τι ωραίο καιρό που κάνει σήμερα. Και αλλιώς θα έπρεπε ραδιοφωνικά να μεταφέρουμε όλη αυτή την ιστορία. Να μπει ένα ηχητικό background, πουλάκια ας πούμε, για παράδειγμα, αέρας που φυσάει. Και ο τρόπος με τον οποίο θα μιλούσαν οι ηθοποιοί θα έπρεπε να είναι τέτοιος ώστε να περνάει αυτή την αίσθηση και την εικόνα στο φαντασιακό του θεατή. Ήταν λοιπόν μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή για να ξαναδημιουργηθεί ένα τέτοιο όμορφο τοπίο και πάλι νομίζω για πρώτη φορά σε παιδικό θέατρο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά σε παιδικό και εφηβικό θέατρο δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή αφορμή για να ξεκινήσει μια παγκόσμια επικοινωνία τώρα που έχουμε και τα μέσα και σιγά σιγά να απλωθούμε εκτός από την Ελλάδα, την Αυστραλία και την Κύπρο σε όσα μέρη υπάρχει ελληνισμός αφενός, Καναδά, Αμερική, σε διάφορες χώρες και πλευρές του κόσμου. Αφετέρου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ως μάθημα την ελληνική γλώσσα. Οπότε έχουμε και αυτό το κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί αυτή η προσπάθεια, να μαθαίνει τη γλώσσα και μέσω μιας καλλιτεχνικής, δημιουργικής, θεατρικής, ραδιοφωνικής προσπάθειας. Εύχομαι να πάει όλο αυτό το πράγμα υπέροχα και να φτάσει και να προσθεθούν και άλλα πεδία και άλλες, ποιος ξέρει, ιδέες, οι οποίες θα το κάνουν ακόμη καλύτερο. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου σε όλους σας και την καλησπέρα στους αυτοαρτούς μου. Τα σημαντικά τα έχετε κάνει πράξη εσείς και τα έχετε δουλέψει. Εγώ να σας συγχαρώ, να σας ευχαριστήσω που με βάλατε σήμερα στη συντροφιά σας. Ρίτα, είσαι και εσύ αξιέπαινη με τη σπίθα που έδωσες για όλο αυτό το όμορφο ταξίδι του ήχου και του θεάτρου σε όλες αυτές τις χώρες. Να πω ότι την κυρία Πουταχίδου την είχαμε προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που έχω την τύχη να διευθύνω και μέσα από αυτό είμαι και εγώ ανοιχτή να κάνουμε δράσεις. Συνομίλησε με τους φοιτητές μας και μάλιστα ξέρουν πολλά παιδιά ότι γίνεται αυτή η δράση μέσα από το θέατρο του μικροφόνου. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να το παρακολουθήσω πιο νωρίς και πιο κοντά νωρίτερα, αλλά και με την ΕΡΤ που έχω συνεργαστεί ακούω ότι είναι κάτι που σίγουρα θα το αγκαλιάσει όλη η γη. Έχω μιλήσει με Έλληνες που έχουν τα παιδιά τους στη Σουηδία και τους ενδιαφέρει. Υπάρχει πολύς ελληνισμός εκεί και Ελληνόπουλα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Πελτέκη για την δύναμη που έχει ο ήχος και με την ακρόαση και την ομιλία, γιατί τα παιδιά συνήθως με την οθόνη και με την τηλεόραση και με τον υπολογιστή πιο πολύ παθητικά φαντάζονται. Αλλά όπως είπαμε δεν έχουν μάθει να ασκούνται στην ακρόαση και στην ομιλία. Αυτό καλύψατε εσείς με έναν θαυμάσιο τρόπο και δεν είναι τυχαίο το ότι πλάσατε ιστορίες παραμύθια, γιατί το παραμύθι είναι, η παραμυθία είναι η παρηγοριά και σε αυτή τη δύσκολη εποχή αυτή η παρηγοριά και η ψυχοθεραπεία που κάνει το θέατρο μαζί με το μορφωτικό αγαθό που προσφέρει, είναι για μένα το καλύτερο σχολείο. Και σαν προάγγελος και μεταλαμπάδευση της ελληνικής γλώσσας σε κάθε τόπο,
και ως επικοινωνία μεταξύ μας. Ασφαλώς και θέλουμε να σφίξουμε τα χέρια και να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί από κοντά, αλλά ετούτη η προσπάθεια νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία. Εγώ θα σας πρότεινα να το κάνετε και σε βιβλίο, δηλαδή να γίνει και μία έκδοση, ώστε να υπάρχει μαζί με το ηχητικό υλικό και το αναγνωστικό υλικό, γιατί εκεί μπαίνει και το κομμάτι της γραφής. Είμαι στη διάθεσή σας και θα είμαι στο πλευρό σας σε όλη την πορεία. Θα το παρακολουθώ με πολύ χαρά. Εκτιμώ ιδιαίτερα τους συνδιοργανωτές και όπου μπορώ να βοηθήσω θα είμαι δίπλα σας με πολύ χαρά. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Πραγματικά θέλω και εγώ να ακούσω από τα παιδιά τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους και να δω να προχωρά αυτό το θέατρο και να καθιερώνεται από το μικρόφωνο ως ένας θεσμός πια. Μπορείτε να το κάνετε και το έχετε αποδείξει. Θερμά συγχαρητήρια και πολλά ευχαριστώ για την σημερινή συνάντηση που μου δώσατε την ευκαιρία να έχω μαζί σας. Ήθελα να το πω και αυτό, το ότι συνεργάστηκαν οι γονείς μαζί με τα παιδιά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, είναι κάτι το οποίο δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και τη δημιουργία εμπειριών μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, που συχνά μπορεί να μην ανταμώναμε γιατί δεν υπήρχε χρόνος πιο νωρίς. Επομένως, γνωριζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας στη ζωή και κάνουμε μία άλλη πια επικοινωνία που έχει να κάνει και με, με τον ίδιο το θεσμό της οικογένειας. Γεια σας! Καλή επιτυχία! Καλή αρχή! Γεια σας! Γεια σας! Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά? Η αγάπη μας για το θέατρο είναι τόσο μεγάλη που εμείς βρήκαμε τον τρόπο. Πρώτη διεθνής ραδιοφωνική και διαδικτυακή συνάντηση παιδικού και εφηβικού θεάτρου. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Μας ακούτε? Hello! Εκπέμπουμε από Αυστραλία. Θα σας παίξουμε θέατρο μέσα από το ραδιόφωνο. Συντονιστείτε.